Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και δεσποινίδες. Και παρατηρώ ότι οι δεσποινίδες είναι ιδιαίτερα όμορφες σήμερα. Και οι άντρες, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ την οργάνωση που μας έκανε την πρόσκληση να είμαστε εδώ μαζί σας απόψε. Ευχαριστούμε εσάς που βρίσκεστε απόψε εδώ. Και που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα από τα επιτεύγματά μας τα τελευταία χρόνια. Ένα επίτευγμα που εμείς το ονομάσαμε «Η τέλεια κοινωνία». Σε αυτή την κοινωνία εμείς καταφέραμε να εξαλείψουμε κάθε μορφή βίας. Οι άνθρωποι μαθαίνουν από μικρή πως η βία δεν είναι ο τρόπος να λύσει τα προβλήματα. Εδώ η διαφορετικότητα του καθενός είναι αποδεκτή. Είναι θεμητή και ομορφαίνει την κοινωνία μας. Εδώ ξέρουμε πως το να περιφρονείς, να κοροϊδεύεις, να ασκείς bullying είναι θέμα χαμηλής αμορφωσιάς, χαμηλής εκπαίδευσης. Και οι άνθρωποι είναι αρκετά ενεργητικοί, έτσι ώστε όταν βρεθούν σε μια τέτοια σκηνή, να σταθούν στα πόδια τους και να τη σταματήσουν, γιατί η τρέλα δημιουργεί τρέλα. Με αυτή τη στάση έχουμε μάθει να εκτιμούμε τους άλλους ανθρώπους. Να προσφέρουμε τη βοήθειά μας εκεί που χρειάζεται. Και όχι επειδή το προσφέρει κάποιος τύπος ή κάποια κουλτούρα. Σε αυτή την κοινωνία, οι άντρες εκτιμούν τις γυναίκες. Και οι γυναίκες εκτιμούν τους άντρες. Και όχι επειδή υιοθετήσαμε κάποιο τύπο ή γεννηθήκαμε με αυτό. Αλλά επειδή καταλαβαίνουμε πως μέσα μας είμαστε κάτι παραπάνω από σάρκα. Είμαστε ψυχή. Και με αυτή τη στάση, οι άνθρωποι γινόμαστε ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον. Οι συνειδητές μας επιλογές είναι αυτές που μας κάνουν να αρκούμαστε. Οι επικοινωνίες μας γίνονται αληθινές. Κοιτάζουμε στα μάτια ο ένας τον άλλον όταν μιλάμε. Απευθυνόμαστε στην ψυχή. Για μας και ο απλός χαιρετισμός. Το καλησπέρα. Καλημέρα. Το καληνύχτα. Έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί έτσι δηλώνεις ότι βλέπεις τον άλλον. Ότι είναι παρόν σου. Του δίνεις σημασία. Τον εκτιμάς. Εμείς φροντίζουμε τις σχέσεις που αναπτύσσουμε να τους δίνουμε γερά θεμέλια. Να τις φροντίζουμε. Να τις ανθίζουμε. Και όχι να τις χαλάμε με οποιαδήποτε αφορμή. Γι' αυτό για μας έχει σημασία η ιδιαιτερότητα του καθενός. Μας ενδιαφέρει αυτό που πηγάζει από την ψυχή του καθενός, το ταλέντο του. Θέλουμε οι άνθρωποι να ονειρεύονται. Θέλουμε να χτίζουν τη ζωή τους πάνω στα όνειρα. Θέλουμε η ευτυχία να είναι ο βοράς της πηξίδας τους. Γι' αυτό έχουμε ειδικούς ανθρώπους που θα τους συμβουλέψουν έτσι ώστε να βρουν ποια είναι η κλίση τους, τι θα ακολουθήσουν, πώς αυτοί θα είναι ευτυχισμένοι και όλοι θα είμαστε ευτυχισμένοι, χωρίς κανένας να χάσει την ταυτότητά του. Και έτσι μεγαλώνουμε από παιδιά, με αυτή τη σκέψη. Γι' αυτό τα παιδιά μας είναι ψυχολογικά και νοητικά υγιή. Οι γονείς δεν χρειάζεται να προβάλλουν πρότυπα στα παιδιά τους, αλλά να αναδείξουν από μέσα τους αυτό που πραγματικά θέλουν να γίνουν. Αλλά δεν πάβει να είναι παράδειγμα για αυτούς. Οι γονείς θα προσπαθήσουν να δείξουν πώς να ζεις, πώς να συμπεριφέρεσαι, πώς να λύνεις τα προβλήματα. Πως η ηθική είναι το μέσο και ο σκοπός είναι η αγάπη και η οικογένεια. Και όταν το παιδί μείνει μόνο του, πέρα από την ασφάλεια των γονιών,
τότε θα έχει τα κατάλληλα εφόδια, θα έχει ένα φωτεινό παράδειγμα. Και τότε θα αναπτύξει τη συμπόνια για τους άλλους ανθρώπους. Μια συμπόνια που φεύγει πέρα από τα σύνορα, σε όλο τον κόσμο. Και επειδή μεγαλώνουμε έτσι από παιδιά, με αυτή την νοοτροπία, εμείς δείχνουμε αγάπη όχι μόνο σε αυτούς που είναι στην κοινωνία μας, αλλά σε όλους τους ανθρώπους όλου του κόσμου. Αυτούς που μπορεί να χρειάζονται βοήθεια, να είναι θύματα κάποιων τρίτων. Το σύστημά μας παρέχει τα κατάλληλα εφόδια στους ανθρώπους για να είναι ευτυχισμένοι. Και έτσι εμείς επενδύουμε για να φτάσει σε όλες τις χώρες. Όλοι οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι. Και όποτε κάποια χώρα χρειαστεί τη βοήθειά μας, τότε εμείς θα δώσουμε κάτι παραπάνω από αυτό που μας περισσεύει. Θα τα δώσουμε όλα. Για μας, η θρησκεία μας είναι η αγάπη. Μια αγάπη που δεν περιορίζεται. Μια αγάπη που τη δίνουμε παντού, χωρίς διακρίσεις. Μια αγάπη που έτσι προστάζει η ανθρωπιά μας ότι πρέπει να είναι. Και όχι επειδή εκείνη τη στιγμή φαινόμαστε. Μας βλέπουνε. Αυτό προστάζει η ανθρωπιά μας. Και είναι η ανθρωπιά μας αυτή που κάθε φορά που τα πράγματα θα αρχίζουν να κυλούν προς τα κάτω, προς το χάος, να μας κάνει να σηκώνουμε ανάστημα και να θέλουμε να ξαναφτιάξουμε τα πράγματα να είναι δίκαια. Η ανθρωπιά αυτή μας κάνει επαναστάτες. Θέλετε να δείτε αλλαγή? Θέλετε ένα καλύτερο κόσμο? Ναι! Θέλετε να δείτε αλλαγή? Ναι! Ποιος είναι έτοιμος να αλλάξει? Ίσως αυτά που είδατε με αυτά που ακούσατε να έρχονται σε σύγκρουση. Και αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός μου. Εγώ είμαι το φίλτρο αυτό της συνείδησης μέσα σας ή μέσα μας που αλλάζει την πραγματικότητα. Κάνει τα γεγονότα που βλέπουμε πιο υποφερτά. Είμαι ο μηχανισμός αυτός που προστατεύει τη ζώνη άνεσής σας. Και αν θεωρείτε ότι αυτή η στάση δεν έχει επίπληξη, πως αν κάτσουμε στον καναπέ μας και δεν επαναστατήσουμε ή δεν αλλάξουμε τα πράγματα, δεν θα γίνει και τίποτα. Εγώ θα πω πως το μεγαλύτερο αντίτιμο είναι ότι με αυτή τη στάση καταφέρνουμε να σκοτώσουμε την αθωότητά μας.